Τον κοιτάζει απαλά και έπειτα βγάζει τα μάτια της και του τα προσφέρει. Δύο γυάλινους βόλους πράσινους. Ο κύριος Ταφ δεν τολμά να απλώσει τα χέρια. Μα πώς ποθεί τη δροσιά τους και πώς αλεύουν τα δάχτυλά τους σαν φύκια να τα αγγίξουν. Τα μάτια της θα ρούφαγαν όλη τη σκόνη που είναι η κλεψίδρα του καιρού. Θα έκαναν το αίμα νερό και τον ασβέστη κρίσταλο. Η προσφορά εκρεμεί. Μα ο κύριος Ταφ όλο το αναβάλει. Ποιος αντέχει να ζει σε ένα διάφανο σπίτι? Το τραγούδι της Ειρήνας. Πράσινα πλοκάμια μαλλιά, πράσινος ο μέσα ήλιος μου, πρίκα βαρύτητας χωνεμένης. Τον έφαγα μπουκιά-μπουκιά, τότε που ήταν ακόμα χρυσός σαν μέλι. Τώρα στον ανάποδο κόσμο, μαζεύω ίσκιους, μετράω φυσαλίδες, μετεωρίζομαι. Στον τόπο απολιωμένους καθρέφτες. Εδώ που δεν υπάρχουν είδωλα και κάθε μορφή στέκει ανεπανάληπτη στο διηνεκές παρόν της. Το στόμα πρέπει να μένει ανοιχτό, τα μάτια ακίνητα, προσιλωμένα. Εδώ διαλέγεις άγαλμα και το φοράς σαν ρούχο. Κρεβάτι 1. Τα δόντια αυτά δεν αφήνουν σημάδια, όμως λιανίζουνε καθημερινά. Του ύπνου το παλτό είναι στενό. Παρόλα αυτά αναχωρεί με δύο νομίσματα χρυσά πάνω στα βλέφαρα, αφού είναι ο ίδιος νόμισμα ανεξαργύρωτο. Δεν το θέλει το βύθισμα και αν ήταν δυνατόν θα αντάλλασε όλο το κουβάρι των εικόνων με ένα λευκό λαστιχένιο τόπι. Μόνο τη στιγμή της εώρησης θέλει να κρατήσει. Εκείνη τη στιγμή της αναστολής. Το λίκνισμα που λαλεί. Και ναι και όχι. Γραφείο 1. Σταθμός αναμονής. Φορέας του βάρους των αγκώνων, της φρίκης των λευκών χαρτιών. Το σαράκι, ο μετρονόμος της σιωπής, σκάβει λαβύρινθους τυφλούς, αθέατους, μέσα στην ύλη. Ο κύριος Ταφ ανάβει το τσιγάρο του, σηκώνει το κεφάλι του ψηλά και αφουγκράζεται. Τι είπε το σαράκι? Η σιωπή δεν είναι αρρώστια που ζητάει θεραπεία, μόνο είναι πλέξη από νερό στο πέλαγο το βάθος. Ταξίδι που αναβάλλεται και η αναμονή του. Η σιωπή δεν είναι σεντόνι που σκεπάζει τον κόσμο. Μόνο είναι πείνα δίκλονη που σας στερίζει. Ποιος θα χωρίσει τα κλονιά το γείτεμα να σπάσει? Ποιος θα σημώσει το γυαλί για να γεννεί καθρέφτης? Γραφείο 2, σταθμός αναχώρησης. Σε αυτό τον ερημότοπο έχει ξανάρθει. Κάτι παιδιά και κάτι σκύλοι παίζουν ανέμελα. Τίποτα δεν γνωρίζουν για τα λευκά μέταλλα του φεγγαριού. Μήτε έχουν πλοιασμένα γόνατα. Δεν ξέρουν ούτε νύχτα, ούτε μέρα. Μόνο παιχνίδι αδιάκοπο. Σε αυτό τον κόσμο είναι ίσκιος χάρτινος. Κάποιος που τραγουδά μπρος στην Πανσέλινο. Κάποιος που σέρνει αλυσίδες πάνω στο χιόνι. Κάθε φορά, πριν επιστρέψει, γράφει σε ένα χαρτάκι το όνομά του και το θάβει στο χώμα. Ποιος ξέρει τι προσμένει από αυτή την παράξενη σπορά. Ευχαριστώ.